Θα καλημερίσω τον Γενικό Γραμματέα της ΠΟΠΕΚ, τον κύριο Γιάννη Μαυράκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ποια είναι η μέση τιμή σήμερα, τουλάχιστον εδώ για την περιφέρεια της Κρήτης? Η μέση τιμή στη βενζίνη είναι περίπου στο 1 ευρώ και 89 λεπτά το λίτρο. Ναι. Στο πετρέλαιο θέρμανση, που επίσης ενδιαφέρει τον κόσμο, είναι περίπου στο 1 ευρώ και 27 λεπτά. Ναι. Παραμένει στο 1 ευρώ 27 λεπτά, 1 ευρώ 28 λεπτά, διότι έτσι κυμαίνεται τις τελευταίες ημέρες. Ναι, έτσι, ναι. Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Αυτό δυστυχώς είναι πολύ, πολύ μεγάλο, πολύ ρηξό κίνδυνο να κάνει κάποιες προβλέψεις. Βλέπουμε συνεχείς ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα και στα καύσιμα. Έχουμε να κάνουμε με ένα προϊόν το οποίο δεν είναι στα χέρια μας, οπότε δυστυχώς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Είναι μια χρηματιστηριακό είδο, το έχουμε πει αρκετές φορές. Και συνεχώς βλέπουμε να έχει τρομερές ανατιμήσεις. Προσπαθούμε σαν πρατηριούχοι, και αυτό νομίζω είναι εμφανές γιατί τα στοιχεία αναρτώνται στο παρατηρητήριο τιμών, να συγκρατήσουμε ένα μεγάλο μέρος των τιμών, αλλά δυστυχώς δεν είναι πάντα εφικτό αυτό. Όσο και να μειώσουμε τα περιθώρια μας, φανταστείτε ότι οι πρατηριούχοι σήμερα, και αυτό σας το λέω γνωρίζοντας και από τη δική μου θέση, γιατί είμαι ΔΕΚ της παραπώνων, αλλά και με στοιχεία τα οποία αναρτώνται και δημοσιεύονται, έχουν μειώσει πάνω από 30% τα περιθώρια τους για να συγκρατήσουν τις τιμές. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε τις τιμές να έχουν σταρφαλώσει εκεί που βρίσκονται σήμερα. Θεωρώ άστοχες κάποιες δηλώσεις από αυτές που έχουν κάνει τα μέλη της κυβέρνησης, όπως ο κύριος Κυλακάκης, ας πούμε, ο υφυπουργός, ο οποίος είπε, αν θυμάστε, πριν από μερικές μέρες, ότι δεν μειώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε πλούσιους όσους έχουν αυτοκίνητο. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, θεωρώ ότι μόλις το είπε, το μετάνιωσε κιόλας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο κόσμος χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Είναι ένα προϊόν το οποίο επηρεάζει άπαντες, επηρεάζει προϊόντα, επηρεάζει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και έχουμε και ένα προϊόν του πετρελαίου θέρμανσης που είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι τρομερά μεγάλος και περιμένουμε αυτή την κρίσιμη στιγμή, αυτή τη δύσκολη περίοδο για τη χώρα, να στηρίξει με κάποιο τρόπο, σοβαρά, δηλαδή να σκύψει πάνω από το πρόβλημα και να στηρίξει το κράτος αυτή τη στιγμή, τον κόσμο. Πώς το εννοείτε εσείς? Γιατί περί ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν μιλάμε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε δυνατότητα να μειώνουμε για όλα τα έσοδα του κράτους. Δεν έχουμε, δεν θα στείλουμε την οικονομία στα βράχια. Εσείς πώς το εννοείτε? Αυτό, είναι ουτοπία αυτό, γιατί εμείς θέλαμε μια επιστολή η οποία έφτασε. Ουτοπία αυτό το οποίο λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Γιατί θα σας εξηγήσω. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένας φόρος ο οποίος είναι σταθερός. Οπότε έχει δίκιο. Ό,τι έσοδα έπαιρνε βάσει τη κατανάλωση πέρυσι, τα ίδια πήρε και φέτος. Γιατί είναι σταθερός. Ο ΦΠΑ όμως δεν είναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όταν είχαμε πέρυσι ή πρόπερσι μία τιμή της βενζίνης στο 1,30 και σήμερα την έχουμε στο 1,90, ποσοστιαία έχουν αυξηθεί τα έσοδα του ΦΠΑ. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό, αυτό αποτιμάται στα 10 λεπτά το λίτρο. Αν δηλαδή τα πρόσθετα έσοδα που έλαβε από την αύξηση του ΦΠΑ το κράτος ερχόταν από το άλλο χέρι να τα δώσει πίσω στην κατανάλωση, θα έπρεπε να μειώσει την τιμή κατά 10 λεπτά το λίτρο. Ας μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αυτά τα 10 λεπτά το λίτρο, χωρίς να υπάρξει αυτή η ανατάραξη στα έσοδα του δημοσίου, στην οποία αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης. Ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο πρέπει να σταθούμε, το οποίο δεν αφορά τόσο την αγορά της Κρήτης, αλλά αφορά την αγορά όλης της Ελλάδος, έχει να κάνει με την παραβατικότητα. Η παραβατικότητα, με την ανοχή του κράτους και με τα λόγω γνώσεως αυτό το οποίο σας αναφέρω, έχει φτάσει σε δυσθεώρατα μεγέθη. Φανταστείτε ότι η παραβατικότητα ανθίζει συνεχώς, γιατί είναι και πιο δελεαστικό λόγω των τιμών να παρανομήσει κάποιος και να έχει παραβατικές συμπεριφορές στα καύσιμα. Αυτό λοιπόν εμείς επανειλημμένα με την Ομοσπονδία το έχουμε θίξει, το έχουμε θίξει σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Ξέρουμε τον τρόπο, είμαστε στην αγορά, θα περιμέναμε το κράτος να στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί αν πατάξει το λαθρεμπόριο καυσίμων, αν πατάξει την οφεία, την κλοπή, τις παράνομες εισαγωγές νοθευμένων και υποκατάστατων καυσίμων, με αυτόν τον τρόπο τα έσοδα τα οποία κατά καιρούς έχουν υποθεί ότι θα εξοικονομήσει το κράτος, αυτά και μόνο θα είχαν καλύψει τον προϋπολογισμό του. Μάλιστα.
Και το λέω έτσι με αυτόν τον τρόπο και εκφράζομαι έτσι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε. Κάτι χρόνια κουβεντιάζεται όλη αυτή η ιστορία και θα συνεχίσει, όσο φαίνεται, να κουβεντιάζεται, κύριε Μαυράκη. Δυστυχώς, εμείς θα φανταστείτε ότι λόγω του ότι μας αγνοούν και επιδεικτικά κάποιες φορές τα υπουργεία στις επιστολές που στέλνουμε, στις συναντήσεις που ζητάμε συνεχείς για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, φτάσαμε πριν από 2 μέρες και στείλαμε την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, τον ίδιο, και ζητάμε πλέον συνάντηση μαζί του για να συζητήσουμε αυτά τα 2 κρίσιμα θέματα. Την παραβατικότητα που μέσα από αυτήν μπορεί να έρθει και η μείωση του ειδικού φοροκατανάλωσης. Δεν είπαμε και δεν ζητήσαμε κάτι να βγάλει το κράτος λεφτά να μας δώσει, ούτε σε εμάς, ούτε στους καταναλωτές. Ζητήσαμε από τη μία πλευρά να βάλει μια τάξη στην αγορά των καυσίμων και αυτά τα έσοδα τα οποία εκ των πραγμάτων θα έρθουν στα ταμεία του να έρθει να ελαφρύνει τον κόσμο και να αποσυμφορήσει το κομμάτι των τιμών. Ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο υπάρχει μια αύξηση του ΦΠΑ, έστω με αυτή την αύξηση του ΦΠΑ την οποία έχει έρθει στα δημόσια ταμεία, να έρθει και με αυτόν τον τρόπο να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να αποσυμφορήσει λίγο την κατάσταση. Αυτή είναι η λογική. Μάλιστα. Επιστολή που εστάλει, όπως είπατε, πριν από 2 μέρες, ζητώντας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων να έχει μία συνάντηση με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για αυτά τα θέματα, για αυτές σας τις προτάσεις, λέτε. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, τα κρατάμε αυτά ως δεδομένα. Λοιπόν, στο 1,89 η βενζίνη μέση τιμή. Φαντάζομαι, κύριε Μαυράκη, ότι όσο μπαίνεις προς την ενδοχώρα εξαιτίας του μεταφορικού, ως τουλάχιστον έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια, ότι είναι και λίγο πιο υψηλές οι τιμές, ή όχι? Σωστά, έτσι είναι. Το ίδιο συμβαίνει και στα νησιά, το ίδιο συμβαίνει και στην ενδοχώρα. Όσο φεύγουμε από τα αστικά κέντρα, και λόγω του μεταφορικού και λόγω των χαμηλών καταναλώσεων, ένα πρατήριο, δηλαδή είναι αρκετή η λογική. Δώστε μου ένα ταβάνι τιμής, ας πούμε, για την Κρήτη και για την ενδοχώρα της Κρήτης. Σε κάποιες περιπτώσεις θεωρώ ότι το καύσιμο θα φτάνει και στο 1,95. Δηλαδή, λίγο είμαστε στα πρόχειρα του να προσεγγίσει τα 2 ευρώ. Μάλιστα. Τουλάχιστον για την Κρήτη, γιατί σε κάποια νησιά το έχει ξεπεράσει το αυτό. Έχει ξεπεράσει. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαυράκη, καλημέρα σας. Να είστε καλά. Από τον 984.